Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν ειδασί την γη κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν ειδασί την γη κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν ειδασί την γη κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη, ελευθερώσας τον Αδάμ. Ύλης προσιλώθη ο νυφίος της Εκκλησίας. Λόγιε και εντύθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, εν ετήληξε αυτός ηθόνι καθαρά, και έφυγεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν την πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Amen.
την των απάντων ζωήν. Σμύρνη και συνδόνησε, Χριστέ, εκείδευσε και το πόθο υπήγε το καρδία και χείλη σώμα το ακύρατον σου περιπτύξαστε όμως συστελωμένος φόβο χαίρον ανεβώ σου φιλάνθρωπε. Ο Κύριος σε βασίλευσε, πρέπει ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Εθλάστησαν πύλε, μνήματα ηνίκησαν, νεκροί ανίσταντο. Τότε ο Αδάμ ευχαρίστος χαίρον ανεβώσει δόξα, χρόνια πολλά σε όλους. Να πάρουμε μαζί μας τούτον εδώ τον Χριστό, ο οποίος τόσα έπαθε αυτές τις μέρες για μας τους ανθρώπους και κάθε χρόνο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τα γιορτάζουμε. Αυτόν λοιπόν τον Χριστό που μας αγαπάει τόσο πολύ, που για μας ανέβηκε στο Σταυρό, για μας παρέδωκε το αίμα του όλο να χυθεί και σταγόνα μετριέται για όλους τους ανθρώπους και μας είχε έννοια όλους μας, ήξερε τον καθέναν εκείνη την ώρα, τους πόνους του, τα βασανά του, τις ανάγκες του, τις δυσκολίες του, τις αμαρτίες του, τα πάθη, τα ελαττωματά του, και τα αγαπάει όλα τόσο πολύ ο Χριστός που τα πήρε πάνω στις πλάτες του, τα έβαλε μέσα στην καρδιά του και πήγε τρέχοντας να σταυρωθεί για να μπορέσουμε εμείς να λυτρωθούμε. Αυτόν λοιπόν το Χριστό, με αυτήν την αγάπη, με αυτήν την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη που έχει, να πορευόμαστε και να μην φοβόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να αντισταθεί στο Χριστό, αρκεί να του παραδοθούμε. «Δώσ' μου, παιδί μου, την καρδία σου», λέει ο Χριστός. «Δώσ' μου την καρδιά σου, δώστηνα και εγώ θα στη γεμίσω. Δύναμη, χάρη, ευλογία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, λύτρωση. Στο τέλος σου έχω τα πιο όμορφα». Και τα πιο όμορφα είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ανοίγει σήμερα, που κατεβαίνει ο Χριστός στον Άδη για να σπάσει τα δεσμά του θανάτου. Αύριο το βράδυ που θα γιορτάσουμε την Ανάστασή Του. Αυτόν λοιπόν τον Χριστό να πάρετε σήμερα μαζί σας, να ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε,
Να ευχαριστήσω τους ψαλτάδες μας, τι υπέροχοι ψαλτάδες, και ο κυρ Χρήστος και ο Αντώνης και ο Χάρης και ο Γιάννης και ο Παναγιώτης, όλοι αυτοί οι οποίοι ψάλουν αυτές τις μέρες και διακονούν. Κυρίως να ευχαριστήσω τις επιτρόπισσες που τόσα πολλά έκαναν αυτές τις μέρες για το ναό και να πω ότι είδατε τι ωραία που γίνεται και έξω ο ναός. Όποιος μπορεί και όποιος δύναται και όποιος έχει κέφι, ας βοηθήσει να το τελειώσουμε όλο. Και για τα λουλούδια και για τον επιτάφιο και για όλη τη δουλειά που έκαναν όλες οι γυναίκες χθες, να πω όλες μου τις ευχές, αλλά να πω και τις ευχές μου και τις προσευχές μου για την Παρθενούλα μας που χτύπησε το πόδι της και είναι σαν το λιοντάρι στο κλουβί αυτές τις μέρες, να την έχει γρήγορα καλά ο Θεός, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι εδώ σε αυτό το χωριό. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά που διακονούν, να ευχαριστήσω και αυτούς που μου φτιάξαν την τέχνη και τον τρόπο να πετάμε στα σύννεφα και να πάμε σε όλες τις γωνιές της γης μέσα από το ίντερνετ, και να είστε καλά όλοι. Και εσείς, μωρέ, που είστε στα ταξίδια, να περνάτε καλά, να έχετε εκεί τους Αγίους και κυρίως τον Άγιο Νικόλαο στις θάλασσες, και να περνάτε όμορφα και γρήγορα ξανά όλοι οι ξενετιμένοι στην πατρίδα μας. Να είμαστε καλά. Το βράδυ πάλι πρώτη εδώ θα κάνουμε επιτάφιο και εγώ τώρα θα πάω να κάνω και στο άλλο το χωριό όλα τα γράμματα από την αρχή. Εγώ εσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελός το άκραντο σου σώμα συμπονή καθαρά μιλήσας και αρώμασι ενήματι καιρό γυδεύσας παπέθετο. Εγώ εσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελός
Και ευτυχία
και υγεία. Να γεμίσουν οι καρδιές μας, να γεμίσουν τα παιδιά μας, να γεμίσει ο τόπος μας, να γεμίσει η πατρίδα μας. Τι άλλο μπορούμε να έχουμε παρά Θεό για να μας προστατεύει και να τον στείλουμε και σε εκείνα τα σπίτια που έχουν πόνο, να τον στείλουμε σε εκείνα τα σπίτια που έχουν αρρώστιες, να τον στείλουμε και σε εκείνα τα σπίτια που έχουν ανάγκες, να τον στείλουμε και σε εκείνες τις χώρες που οι άνθρωποι πολεμιούνται τόσο άδικα. Και είναι, μωρέ, ντρέπομαι όταν το σκέφτομαι, χριστιανοί ορθόδοξοι και από τις δυο τις μεριές, πώς τη φτιάχνουμε άρα για την κακία, πόσο εύκολα φτιάχνουμε κακίες ο ένας με τον άλλον για να πολεμιόμαστε, να βασανιζόμαστε, να καταστραφόμαστε. Ας στείλουμε λοιπόν αυτόν τον Χριστό να τα σταματήσει όλα και να τα γεμίσει ομορφιές, ομορφιές, ομορφιές. Το απόγευμα θα ξανακάνουμε πάλι εδώ τον καλό τον επιτάφιο, το βράδυ, ξεκινήσω νωρίς από εκεί και θα έρθω 8 η ώρα για να κάνουμε όλα όσα πρέπει και να κάνουμε εδώ και την περιφορά και αύριο το πρωί τη Θεία Λειτουργία και όσοι θέλουν να κοινωνήσουν, να κοινωνάτε συχνά, να κοινωνάτε συχνά, να κοινωνάτε συνέχεια, να κοινωνάτε κάθε φορά, διότι αυτός είναι ο Χριστός που μας θέλει κάθε φορά να κοινωνάμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήτοντο συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Και είμαι εδώ όποτε και αν με χρειαστείτε. Να ευχαριστήσω πολύ τους ψαλτάδες μας, αλλά και τα υπέροχα κορίτσια που πλησίασαν και τόσο όμορφα λάμπριναν απόψε την γιορτή. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους επιτρόπους που κάνουν τόσο όμορφη προσπάθεια
να φτιάξουν μαζί μας και μαζί σας τόσο όμορφο τον ναό. Έχουμε κι άλλα να κάνουμε, να τελειώσουμε τις αγιογραφίες. Δέστε τι Παναγιά κίνηση μας έχουν φτιάξει. Έτσι θέλουμε να τα τελειώσουμε όλα, να μείνουν εδώ στους αιώνες των αιώνων. Να ευχαριστήσω αυτούς που στόλισαν, την κυρία Βάσο, τον Επιτάφιο, την κυρία Ελένη, τον κύριο Γιάννη και όλα τα κορίτσια του χωριού που χθες έφτιαξαν τόσο όμορφο τον Επιτάφιο. Να ευχαριστήσω πολύ όλους σας που βοηθήσατε απόψε τα παιδιά που κουβάλησαν, τι ωραία, πόσο χαιρόμουν και λέω πόση χαρά, πόση ομορφιά νιώθουμε όλοι που κουβαλάμε τον Χριστό. Επειδή όμως εδώ τον βλέπω είναι και άλλες φορές, αλλά το παρέλειψα, είναι και ο Μιχάλης με το κορίτσι του που θα παντρευτούν και μας έχει δώσει ξανά και ξανά τόσα πράγματα δώρο από τα χρώματα, από τις πόλες, από όλα, για να στολίζουμε τον ναό και να μπορούμε να το προχωράμε το έργο μας. Να ευχαριστήσω και αυτούς που είναι, έχουν ανθρώπους που πονάνε και έρχονται εδώ και μας καταθέτουν τον πόνο τους, τα προβλήματά τους μέσα από την εξομολόγηση. Τι να πω και τι να διηγηθώ δεν ξέρω. Ένα σας λέω μόνο, νιώθω τόσο περήφανος που είμαι ανάμεσά σας αυτά τα δύο χωριά και σε όλους εσάς που έρχεστε, που η ευχή μου και η προσευχή μου είναι εδώ να τελειώσει η ζωή μου. Δεν θέλω κανέναν άλλον τόπο, δεν θέλω κανένα άλλο μέρος. Νιώθω ότι είμαι στις καλύτερες ενορίες της Ελλάδος. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Αύριο το πρωί να κάνουμε τη λειτουργία και να επικοινωνήσετε όσοι θέλετε. Αύριο το απόγευμα θα κάνουμε την Ανάσταση απέναντι και θέλω να ξανακοινωνήσετε όλοι και την Δευτέρα έχουμε ένα ωραίο εκκλησάκι στο τέρμα του χωριού, είναι Αγιώργης. Θα τον λειτουργήσουμε και το απόγευμα θα κάνουμε την αχρυπνία. Όσοι κοινωνήσετε αύριο ή μετά ή αύριο το βράδυ, μπορείτε να ξανακοινωνήσετε και το πρωί του Αγιώργη, αλλά και το απόγευμα στην αχρυπνία. Στην αχρυπνία θα έχουμε και λείψανο του Αγίου Ραφαήλ και θα τιμήσουμε και τον Άγιο Δούκα. Ο Άγιος Δούκας είναι ο Άγιος φίλος του Παπαφώτη. Σας έχω πει για τον Παπαφώτη. Ελάτε λοιπόν, γιατί τα χαβέρια που θα πούμε στον Άγιο Δούκα τη Δευτέρα το απόγευμα το βράδυ θα τα στείλει πάνω στον Παπαφώτη ο Άγιος Δούκας. Να είστε καλά, καμακιά μαζί σας. Μπορείτε να πάρετε από τα λουδάκια που έχει κάτω ο Επιτάφιος. Να πάρετε από αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ.